Γεια σας! Σήμερα εμείς παίζουμε κουιζάκια challenge! Μην είστε παιδιά μικροί και μεγάλοι! Τώρα αφήστε το κανάλι και βάλτε μας like! Το κουιζάκια είναι ένα απίστευτο παιχνίδι, το οποίο είναι οικογενειακό, μικρό και το παίρνουμε παντού από τα αγαπημένα μας παιχνίδια και έχουν πολύ γέλιο γιατί μαθαίνουμε πολλά και για τα ζωάκια μας. Συμφωνησία! Κάτι τρώει. Ακόμα το κάνουμε challenge γιατί ο νικητής θα κερδίσει 4 σακουλάκια Smurf. Και ο Smurf, το χαμένο χωριό! Σμουρφάκια! Ανήκει την ταινία. Αν νικήσω εγώ θα δω τα δύο άλλους. Στρουμφάκια! Σμουρφάκια λέω! Εγώ σου τα δεις στην Μαριάννα επειδή είναι αδερφή. Θα σας πω, η νικήτρια λοιπόν θα ανοίξει και τα 4 στρουμφάκια. Θα διαλέξει τα δύο αγαπημένα της και τα άλλα δύο θα τα δώσει στην αδερφούλα της γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε. Παιδιά, όπως όλα τα παιχνίδια, έτσι και τα κουιζοάκια θα τα χαρίσουμε σε κάποιο συνδρομητή μας. Εμείς παίζουμε τα παιχνίδια και τα χαρίζουμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Και αυτό λοιπόν και τα κουιζοάκια θα τα βάλουμε σε ένα διαγωνισμό. Θα κάνουμε την κλήρωση μόλις φτάσουμε τα 2.000 like. Και θα τα δώσουμε στο συνδρομητή μας, τον τυχερό. Για να πάρετε και υπόλοιπη μέρα στο διαγωνισμό είναι εύκολο. Πρώτον, πρέπει να μας βάλετε like. Like την τροφή για τα κανάλια σας και εμάς και όσο πιο γρήγορα φτάσουμε τα 2.000, τόσο πιο γρήγορα θα κάνουμε την κλήρωση. Δεύτερον, να γράψετε σχόλιο, τη λέξη συμμετέχω ή κάποιο ζωάκι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι σημαντικό για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να ξέρουμε ότι παίζετε για αυτό το παιχνίδι. Και τρίτο και πιο σημαντικό, να είστε συνδρομητής μας. Όσοι είστε, ευχαριστούμε, σας λατρεύουμε. Μην κάνετε τίποτα άλλο. Όσοι δεν είστε, γραφτείτε τώρα. Κάτω δεξιά κόκκινο κουμπί γραφή και για να το κάνουμε και πιο εύκολο επειδή δεν το βρίσκουν κάποια παιδιά έχουμε αφήσει ένα link, μια διεύθυνση και στα σχόλια μας και στη περιγραφή του βίντεο και στην περιγραφή του καναλιού όπου θέλετε πατάτε και γράφεστε γρήγορα για να κερδίσετε σε διαγωνισμό και να μην χάσετε κανένα βίντεό μας βέβαια γιατί εμείς προσπαθούμε πάντα στα κανάλια μας Αριάμιστα, Άρτεμιστα και Πατέρας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς και να σας γεμίσουμε με δώρα. Τι λέτε κορίτσια, να ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε αυτό το υπέροχο παιχνίδι? Ναι! Ωραία! Καλά τα είπανε μαζί. Είναι αστεία από το εξώφυλλο. Ναι. Μας άρεσε πάρα πολύ και είναι εκπαιδευτικό για μικρά παιδιά. Μπορούμε να μάθουμε φοβερές λεπτομέρειες για όλα τα ζώα. Ή μάλλον για τα περισσότερα. Ξεκινάμε. Εμείς το έχουμε δει λοιπόν τις κάρτες. Που ήταν εδώ και θέλω να σας δείξω πρώτα απ' όλα αυτό το φυλάδιο. Δείχνει τις οδηγίες πώς να παίξουμε, θα σας τα πω και εγώ. Αλλά είναι εκπληκτικό γιατί έχει πολλές λεπτομέρειες για τα ζωάκια, μπορείτε να διαβάσετε με τους γονείς σας. Για παράδειγμα πόσα κιλά είναι, πόσο μεγάλα, πόσα γρήγορα είναι και πόσο ζούνε. Αυτά είναι και τα ερωτήματα που παίζουμε στα κουιζάκια. Έχουμε μέσα λοιπόν αυτές τις κάρτες οδηγούς. Αυτές οι κάρτες είναι τα στατιστικά. Όπως βλέπετε, αυτό εδώ είναι το σήμα, πόσο γρήγορα πάνε. Εδώ είναι πόσο μεγάλα είναι, που έχει το χάρακα. Εδώ είναι με τη ζυγαριά, πόσα κιλά, με το βάρος, πόσα κιλά είναι. Και το τελευταίο, πόσο πολύ ζουν η καρδιά. Και μέσα, θα σας δείξω ένα την καρδιά, δείχνει με τι σειρά είναι τα ζωάκια. Από εδώ είναι αυτό που ζει λιγότερο και από εδώ είναι αυτό που ζει περισσότερο. Λοιπόν, εγώ θα κάνω το διαιτητή. Παίζετε εσείς οι δύο για το Super Challenge με τα στρουμφάκια. Εγώ. Ναι. Τα ίδια λέτε κάθε φορά. Εγώ λοιπόν ανοίγω τις κάρτες για να βλέπω μπροστά μου. Θα είμαι ο διαιτητής. Και εσείς λοιπόν θα παίξετε με τις άλλες κάρτες. Αλλά πριν παίξετε να σας τις δείξω. Αριάδη μου, θα σας τις δείξω εδώ. Οι κάρτες έχουν ένα χαρακτηριστικό από την πίσω πλευρά τους. Χάρακα μείον. Αυτό σημαίνει το μικρότερο μήκος, το μικρότερο μέγεθος. Και από την άλλη πλευρά δείχνουν από 2 έως 5 ζωάκια. Το λιοντάρι, τη χελώνα, τη φώκια ή το φίδι έχει αυτή η κάρτα. Εγώ μόλις γυρίσω την κάρτα και τη δείξω στα κορίτσια, πρέπει γρήγορα να βάλουν το δάχτυλο στο ζώο που θεωρούν ότι έχει το μικρότερο μήκος και να φωνάξουν το όνομά του. Λιοντάρι! Τι! Έκανα λάθος. Κάθε σωστό που θα κάνετε θα κερδίσετε μία κάρτα. Και κάθε λάθος που θα κάνετε θα χάνετε μία κάρτα. Γι' αυτό πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας. Εμείς τώρα ο κανόνας λέει ότι πρέπει να νικήσει. Ο νικητής πρέπει να συγκεντρώσει 8 κάρτες. Ναι. Εγώ θα το κάνω πιο απλό για μας.
Θα παίξουμε 10 κάρτες και όποιος κερδίσει τις περισσότερες θα κερδίσει και το challenge μας. Να σας πω όμως κάτι. Τι? Δεν παίζουμε αυτό, παίζουμε αυτό, το επόμενο. Το επόμενο που στα οφείλω μας λέει ποιο το άκη, δηλαδή μόλις το ανοίξω θα πρέπει να μου πείτε ποιο είναι το πιο αργό. Ποιο είναι το πιο αργό? Απ' το είπε πρώτα η Άρτεμι. Οπότε Ριάδη μου έχασες, παρόλο που είπες το ίδιο. Μπαμπά, εγώ δεν είδα. Σελώνα. Είναι η κάρτα που είχαμε για παράδειγμα. Εγώ δίνω μια συμβουλή. Αν προλάβει τη Χελώνα, επειδή ήταν πιο γρήγορη, διάλεξε να λοζό, μπας και κερδίσεις. Είναι λάθος, το ξέρω, αλλά μπορεί να έχεις κάποιες πιθανότητες να κερδίσεις. Ναι. Μπορείς να πεις, διαλέγω αυτό γιατί το πρόλαβε η Άρτεμι, διαλέγω σου με το λιοντάρι γιατί πρόλαβε η Άρτεμι τη Χελώνα. Εντάξει. Ναι. Ανακατεύουμε λοιπόν τις κάρτες μας. Είστε έτοιμες? Ναι. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Πετάω αυτή την κάρτα και βλέπω πίσω ποιο ζει λιγότερο. Το μυρμήκι ή η Πασχαλίτσα, για να δούμε, δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Η Πασχαλίτσα, Ριάννη, το κέρδισες, ζει λιγότερο, κέρδισε την κάρτα. Ποια είπε Πασχαλίτσα? Εγώ. Το κέρδισε η Άρτεμι, πρώτη και ο μπαμπάς. Πρώτη κάρτα στην Άρτεμι. Εγώ βλέπω, κοιτάξτε λίγο, αυτό που του λέω να βρουν το βλέπω από εδώ, στην από κάτω κάρτα. Και θα του δείξω αυτή εδώ την κάρτα. Ποιο είναι το πιο γρήγορο? Το μυρμήγκι. Το μυρμήγκι. Το μυρμήγκι είναι το πιο γρήγορο. Διάλεξε κάτι άλλο. Έλα, Ριάδη μου. Η Πασχαλίτσα. Είναι πιο γρήγορη η Πασχαλίτσα από το μυρμήγκι? Α, όχι, όχι. Η νυχτερίδα. Μπράβο, τώρα με ακούσατε. Αλλά θα πιάσω την Πασχαλίτσα σαν απάντηση. Παρόλα αυτά. Ωραία, δεν πειράζει. Η Πασχαλίτσα είναι πιο γρήγορη από το μυρμήγκι και γι' αυτό νικάς. Για πάρτι. Μα τι, εγώ νομίζω ότι το μυρμήγκι είναι πιο γρήγορο. Για φαντάσου. Θες να σου πω ένα μυστικό? Ποιο? Τι? Μυρμήγκι, που είναι η Μέλισσα. Η Μέλισσα είναι πιο γρήγορη από όλους. Όχι, η νυχτερίδα είναι πιο γρήγορη από όλους. Ναι, μετά το είπαμε. Δεν αλλά... πειράζει. Είστε έτοιμοι για, το... για την τρίτη κάρτα? Από την πέμπτη κάρτα. Αφού δεν όχι, την κρατάς, καρδιά μου. Ναι. Κέρδισες. Και μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Τώρα θα του δείξω αυτή εδώ την κάρτα. Ποιος ζει περισσότερο? Η Χελώνα. Α, ποια... η Άρτεμι ήταν πιο γρήγορη και πρόλαβε. Η Χελώνα ζει περισσότερο. Άρτεμουλε, συγχαρητήρια. Πάμε στην τέταρτη κάρτα. Είστε έτοιμες? Ναι. Ποιο είναι μεγαλύτερο? Η φαρκάκια. Η φώκια, πάλι. Η φάλαινα, είπε σε Αριάννη. Η φώκια. Η φώκια είναι μεγαλύτερη. Χάσατε και οι δύο. Όπα. Εγώ είπα φώκια. Ναι, δεν είδα αλλά τη φάλαινα. Η μεγαλύτερη είναι η φάλαινα. Δεν είδα τη φάλαινα γι' αυτό. Ωραία. Και συνεχίζουμε στην πέμπτη κάρτα. Ποιο είναι το πιο βαρύ? Το μυρμήγκι. Βαρύ. Μυρμήγκι. Το ποντίκι. Η κάρτα μας είναι αυτή. Εγώ πιστεύω ότι το πιο βαρύ είναι το ποντίκι και έχει δίκιο η Αριάννη, αλλά για να το δούμε. Και όμως ξέρετε ποιο είναι πιο βαρύ? Ποιο? Είναι ο καβουράς. Το ήξερα. Έλα δεν πειράζει, την κερδίζει γιατί είπαν δύο διαφορετικά. Πώς γίνεται αυτό? Και όμως ο καβουράς είναι πιο βαρύς από το ποντίκι. Αυτό σου λέω είναι εκπληκτικό παιχνίδι, μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ρίξει τις πρώτες 5 κάρτες και το σκορ είναι 2-2 μαμά. Ντέρμπι μου φαίνεται, μάλλον τις θέλετε πολύ. Εγώ κανονικά τα αφήνουμε στο τραπέζι, αλλά τώρα που έχουμε διαιτητή, εγώ κρύβω ότι θα τους ρωτήσω μετά για να μην ξέρουν. Ε. Και η επόμενη κάρτα είναι αυτή, έχει 5 ζώα και μου φαίνεται μεγάλη παγίδα. Είστε έτοιμες? Ναι. Ποιο είναι το πιο αργό? Η Χελώνα. Η Χελώνα. Δεν υπάρχει η Χελώνα. Α, ναι. Ελέφαντας. Πρώτη Αριάννη είπε ελέφαντας, για να δω. Ελέφαντας. Έχει κάρτα, πολύ βαριά πόδια και δεν μπορεί να τρέξει. Ελέφαντα. Περίμενε. Όχι, ο ελέφαντας δεν είναι και τόσο αργός. Καμίλα το περνάει. Η φώκια είναι πιο αργή. Και η Καμίλα είναι πιο αργή. Όχι, η Καμίλα είναι πιο γρήγορη. Και όμως επειδή διαλέξατε και οι δύο τον ελέφαντα και δεν είναι το πιο αργό, χάνετε και αυτή την κάρτα. Ναι, συνεχίζουμε. Είστε έτοιμες? Ναι. Ποιο ζει λιγότερο? Η Πασχαλίτσα. Ποιο ζει λιγότερο? Το μυρμήγκι. Δεν το ήξερα και όμως παιδιά η Πασχαλίτσα ζει λιγότερο. Έχει ζει και ο Άρτεμι και κέρδισε την τρίτη κάρτα. Όχι,
αυτή είναι κόκκινες γραμμές, έχει και αυτή και όλες. Όλες έχουν κόκκινες γραμμές. Πάντως καλή η παρατήρησή σου και η παρατηρητικότητά σου. Και έχουμε παίξει τώρα 7 κάρτες, μέχρι και οι 3 τελευταίες. Και 2 εδώ, 7. Ποιο... Αριάδνη μας. Η Αριάδνη μας. Αριαδνούλα μου, είσαι έτοιμη? Ναι. Ωραία. Είσαι έτοιμες? Ναι. Ποιο είναι το μικρότερο ζώο? Ο καρκίνος. Stop. Κοιτάξτε, η κάρτα αυτή δεν είναι και τόσο εύκολο σε ομιλήσει. Έχει πολλά ζώα και δεν μπορεί να βλέπει τις εικόνες. Εσύ είπες ο ελέφαντας? Όχι, ο Καρχαρίας. Ο Καρχαρίας και η Αριάδνη ο Αετός. Δεν χρειάζεται να δούμε, ο Αετός είναι μικρότερος. Ο Αετός είναι μικρότερος. Κάτσε, γιατί έχει παγίδες. Τι? Κι όμως ο Αετός είναι μικρότερος, καρδιά μου. Τι κέρδισες, 3-3. 3-3. Έχει κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις ξέρω ότι και εγώ, για να ξέρεις. Mm. Και οι τελευταίες δύο κάρτες. Για να δούμε. Δεν πειράζει, αυτή είναι η κάρτα. Κοιτάς. Mm. Ποιος ζει περισσότερο? Φάνε. Ο Καρχαρίας. Μπορώ να δω. Η Φάλαινα ή ο Καρχαρίας. Ζωή εδώ. Φάλαινα ζει περισσότερο. Από την κέρδισε η Άρτεμη. Το ήξερε ή στην τύχη? Στην τύχη πάντως. Σε πληροφορώ πάντως ότι πιο πολύ από όλα τα ζώα ζει ο ελέφαντας και τον είχε. Αν είχατε διαλέξει το ίδιο, θα είχατε χάσει και οι δυο σας. Τελευταία κάρτα. Αριάδνη, ήρθε η ώρα σου να εσωφαρίσεις, νομίζω. Τις φέρνω πιο εδώ, καρδιά μου. Ποιο είναι το πιο βαρύ? Τι λέω, ο ελέφαντας είναι. Και όμως εγώ πιάνω την πρώτη απάντηση ή να πιάσει τη δεύτερη? Όχι. Την πρώτη? Βέβαια. Η πρώτη απάντηση, αρκούδα, δεν είναι το πιο βαρύ και χάσατε και οι δύο. Αρτεμούλα, κέρδισε. Δεν πειράζει, Αριάδνη. Δεν πειράζει. Αν θέλει, μπορεί να πάρει τα δύο ακόμα. Θα τα πάρει, Αριάδνη, αφού τα ανοίξουμε. Όμως πρώτα θα τα ανοίξει η Άρτεμη και θα διαλέξει. Ωραία. Το okay. παιχνίδι, παιδιά, σας άρεσε. Εμένα μου φαίνεται φοβερό. Πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσουμε και μικρή και μεγάλη. Ξεκινάμε λοιπόν. Τα-τα-ν, μπαμπά, το κόβουμε ψαλιδάκι. Για άνοιξε μας το πρώτο. Κοριτσάκι. Ποιο είναι αυτή? Είναι η φίλη. Είναι η φίλη της Μουρφίτα, η πρώτη. Α, ναι, αυτή η αστεία δεν είναι? Η Βιολέτα. Τραγούδι, ναι. Κοιτάξτε τα, δείτε. Και το ζωάκι της. Α, είναι γλυκό. Τι τρώει το ζωάκι της? Όχι. Α, ναι, είναι η Βελούλα. Είναι φοβερέα. Πολύ όμορφη. Η Smurf Blossom και η Sunny. Έτσι της λέει. Θα το κρατήσω αυτό. Ποια είναι η Smurf Blossom? Αυτή λέγεται Smurf Blossom. Και η Sunny. Και η Sunny. Πάμε στο δεύτερο. Θέλει να βρεις τρουμφίτα, έτσι. Βρήκατε ένα κοριτσάκι, πάντως. Μπράβο. Αρτεμούλα μου, σειρά σου. Τι αγόρι. Ποιος είναι αυτός? Yeah. Ο Κλάμψι. Oh, Χάρης είναι αυτός. Όχι, ο Γκαφατζής, πώς λέει, ο Σκουντούφλης. Α, ναι, ο Σκουντούφλης αυτός. Και έχει το ζωάκι του, το Spitfire. Α, πολύ ωραία είναι τα Smurfs. Μου άρεσε πάρα πολύ το ζωάκι του. Αριαντούλα μου, η σειρά σου. Όχι, Αρτεμούλα, η Αρτεμούλα θα διαλέξει, κορίτσια. Α, εντάξει. Μην κάνετε κόλπα. Είσαι έτοιμη? Ναι. Ορίστε, Αρτεμουλίστα μου. Κι άλλο κοριτσάκι! Κι άλλο κοριτσάκι! Ένα σκαντοκυράκι. Ναι. Αλλιά. Ναι. Η Smurf Storm. Σκαντοκυράκι. Α, όχι. Η Smurf Φίλη. Η Smurf Φίλη και το σκαντοκυράκι του Κούπερ. Ο Κούπερ. Ναι, πω. Αυτά τις μέρες έχουν πολλά κορίτσια. Είστε πολύ τυχερές. Και τώρα έμεινε το τελευταίο. Αρτεμουλίτσα, για να δούμε. Μπορεί να είναι η Σκουρφίτα. Για να δούμε. Παραπαπα. Τελευταίο. Α,
το ίδιο. Ο σκουντούφλης. Εντάξει, θα είναι εύκολο όμως να τα μοιραστούμε. Μπορώ να παραστάω. Ένα κοριτσάκι και ένα σκουντούφλι. Θα το πάρεις εσύ άρτε με αυτό. Κανονικά μάλλον για να το κάνω. Ποια θα διαλέξεις για πες μας. Αυτή. Ωραία. Και αυτό, εσύ Αριάννη μου, αυτό και τον ένα σκουντούφλι. Πάρε και τους κατσοκυράκι. Κορίτσια, σας αρέσουν τα δώρα με τα στρουφάκια? Ναι. Θα πάρουμε φοβερά συλλογή, θα προσπαθήσουμε. Ναι. Μας λείπουν άλλα 4. Ναι, οπότε παιδιά, αν σας αρέσει το βιντεάκι μας, βάλτε μας Like. Και γραφτείτε στα κανάλια μας και όπως και τα είπαμε, πατήστε το κόκκινο κουμπί τώρα για να γραφτείτε και εμείς σας λέμε και το κουδουνάκι, παιδιά, το κουδουνάκι, για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις μας. Γεια σας. Γραφτείτε παιδιά, μικρή και μεγάλη, με νέο βίντεο σε αυτό και βάλτε ένα like.